το μεσημέρι. Οικογένειες προσφύγων εγκαταλείπουν για λίγες ώρες τις δομές στα Διαβατά. Ο λόγος, το θεατρικό δρόμινο που πραγματοποιείται στην προβλήτα Α στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με πρωταγωνιστές ομάδα ανδρών από τη Συρία και το Ιράκ. Εικόνες πολέμου, εικόνες χαραγμένες στη μνήμη των προσφύγων, υπενθυμίζουν στους παρόντες θεατές τη σπουδαιότητα της ειρήνης. Είναι ένα θεατρικό δρόμενο, απλό, το οποίο ετοίμασαν άνδρες, γιατί αυτοί μπορούν μάλλον να έχουν τη δυνατότητα να εκτεθούν, οι γυναίκες δεν είναι κάτι που το επιθυμούν. Έχει να κάνει με την εμπειρία του πολέμου, το ετοίμασαν οι ίδιοι, είναι με δικά τους, ας το πούμε, μια έννοια κείμενα και βιώματα. Η εκδήλωση εδώ πέρα της Άρσης είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία την οποία έχουν πάρει τα παιδιά και προφανώς να τιμήσουν και αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη την ημέρα αυτή. Οι Άρσες μαζί με την ΑΣΜΠΕ και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ειρήνης, πρόσφεραν μπουφέ με γεύσεις από την ευρύτερη Μέση Ανατολή και την απασχόληση παιδιών σε κινητό σχολείο στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Στα Διαβατά είναι δύσκολη η καθημερινότητα και προσπαθούμε να την κάνουμε όσο γίνεται πιο εύκολη. Και το ψυχαγωγικό κομμάτι των ανθρώπων, γιατί επίσης το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να εκφραστούν μέσα από πράγματα. Ζωγραφιές, φωτογραφίες και εικαστικές δημιουργίες παιδιών και νέων φιλοξενούμενων προσφύγων στόλιζαν ειδικό περίπτερο στο χώρο της εκδήλωσης. Εθελοντές και υπεύθυνοι συνοδοί πρόσφεραν κάθε βοήθεια στους παρευρισκόμενους θεατές.